Και πάμε κακήν κακώς στην συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου εν ώψη του τεράστιου αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Τσέλσι. Γιατί τα προηγούμενα παιδιά είναι λόγοι, δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε, να λένε τις μαλακίες τους. Ωραία. Φίλοι μας είναι, θα τους ξεφωνήσουμε και στον αέρα, όπως ξεφωνήσαμε το Στέργιο όταν ζήτησε να τελειώσουν νωρίτερα. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο στο, στο Λουτσέσκου. Και στον Σάχοφ. Και στον Σάχοφ. Επειδή έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να παίξει η ομάδα ομίλου Champions League, το συνέστημα ποιο είναι με το οποίο μπαίνουν οι παίκτες σε αυτή τη διοργάνωση? Υπάρχει και μία μικρή απογοήτευση? Έχουν ένα πείσμα, θέλουν να δείξουν ότι θα έπρεπε να είναι στην κορυφαία διοργάνωση? There was a huge effort for the team to try to enter to the group stages of the Champions League. Now, starting the Europa League, which are the feelings? Is there a small disappointment or a need to prove something more? We don't feel any. Of course, we wanted to be in Champions League, but we have what we have for today, and it's another competition. And we have our targets that we have to achieve. It's first of all to pass from the group. Φυσικά και θέλαμε να βρεθούμε στο Champions League. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχουμε είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και σε αυτή τη διοργάνωση, μια διαφορετική διοργάνωση, και από το πρώτο μας βήμα να είναι να προκριθούμε από την φάση των ομίλων. Καλά, Αντώνη. Τι περιμένει ο ίδιος από την Chelsea, διότι ακούγονται πολλά ότι θα παρουσιάσει μια ομάδα αρκετά διαφορετική σε σχέση με το πρωτάθλημα της. Και αν νιώθει ότι αυτή ίσως η υποτίμηση όχι προς τον ΠΑΟΚ, αλλά προς τον θεσμό, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Which is your idea about Chelsea, because we read too many things about the team that will come with some changes, and what about the way that they approach this competition? They might underestimate it a little. Okay, we are concentrating in our game, and we have to follow our plan for tomorrow. And we're gonna try to play our game that we know and in our way. We understand that they have huge quality, but anyway, this is football, you know, and we have to give everything as a team to show what we are, what we have to do. Έχουμε ένα πλάνο, αυτό θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αύριο. Ξέρουμε ότι η Chelsea έχει τεράστια ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να δείξουμε και εμείς, να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο μας, τη στρατηγική μας, έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται εδώ. Καλημέρα. Ευγέν, υπάρχει ένα πολύ έντονο δεκαήμερο για την ομάδα σου, με Chelsea, ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό. Πώς το βιώνετε στα αποδυτήρια εσείς οι παίκτες αυτό? There will be 10 days very intense following the game with Chelsea. After ΑΕΚ, Άρης and Ολυμπιακός, how do you feel this in the dressing room? We understand, we expect this, and we are ready prepared. I think it's a huge pleasure to play this kind of games in the row, and we understand that it's gonna take a lot of power, emotional, but anyway, we're ready for this. Το περιμέναμε. Είναι πραγματικά μια μεγάλη απόλαυση το να παίζεις τέτοια παιχνίδια, ειδικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε προετοιμασμένοι απόλυτα γι' αυτό και περιμένουμε για την σειρά των παιχνιδιών. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα. Να ρωτήσω αν ο στόχος του Ευγέν, των παικτών γενικότερα και του προπονητή, του coach, είναι ποιος είναι ο στόχος του Europa League, αφενός γιατί ξεκινά αύριο αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Μπορεί να προχωρήσει η ομάδα σε βάθος το Europa League? Which is the target, first of all, of you, of the team, also for the coach, for this competition of the Europa League, which is the target that you set, and if this can go together with the championship and the cup competition? We have a target to prepare ourselves for the next game. Most important is the next game, so tomorrow we have against Chelsea game, this is the most important. After, we're going to see. Αυτό που έχουμε σαν πρωταρχικό στόχο είναι να προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο με την Chelsea. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και μετά θα δούμε πώς θα προετοιμάσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Έλα, Κώστα. Α, η Ελένη που δεν έχει ρωτήσει και μετά ο Κώστας. Πάνω στο δύσκολο απαιτητικό πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ,
επειδή υπάρχει μια τέτοια σειρά αγώνων για έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Σάχοφ και με δεδομένο ότι αγωνίζεται σε μια θέση που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, είναι μια ευκαιρία αυτά τα παιχνίδια, αυτή η σειρά των αγώνων, όσο δύσκολα και αν είναι, για να αρπάξουν μια ευκαιρία να παγιωθούν ενδεχομένως περισσότερο στη συνείδηση του προπονητή ή στις σκέψεις του? We have a series of strong games, but especially in your position, that is a position with too much competition between the players. It is a chance to remain more in the start 11 and to play more games. In every position we have a lot of competition. So we fight. Everybody wants to play, and everybody have wait from his no chance, the time when the team needs him, and it's very important to be useful and ready for every match. Σε όλες τις θέσεις στην ομάδα μας υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Το σημαντικό είναι να περιμένεις τη στιγμή σου και να είσαι έτοιμος όταν σου δοθεί η ευκαιρία για να αποδείξεις ότι πρέπει να παίζεις. Τελευταία ερώτηση, Κώστα. Μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια των προκριματικών η προσέγγιση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν πολύ επιθετική. Έχει την ανάγκη να κάνει το ίδιο με την Τζέλσι? Το γεγονός ότι είναι μάτσο ομίλων διαφοροποιεί τα δεδομένα? Η ισοπαλία θα είναι και αυτή καλό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ? In all the qualification games, PAOK had a different approach in the home games here in Tumba, playing more aggressive. Now we have a group stage game. Our approach will be different, and draw will be also okay for us. Our way is always to try to give everything and to get result. The result is only to win. So. If you're gonna think about to defend or only to defend or to put, I don't know, to be happy to have a draw, we're never gonna win. So we have only to be focused and ready and to give everything to win. And in the end, we see what we have. Ο τρόπος παιχνιδιού μας είναι ένας, είναι αυτός που ψάχνουμε την νίκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα περιοριστούμε μόνο σε ένα ρόλο στον οποίο θα αμυνθούμε. Εμείς θα εφαρμόσουμε το πλάνο μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας για την νίκη. Thank you again. Okay. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λουτσέσκου. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Έστερσουτ και είχε το μυαλό του μόνο στο πρωτάθλημα, όπου και κατέξε κατά αυτόν την πρώτη θέση, αλλά τελικά πρωταλήτρια βγήκε η ΑΕΚ. Φέτος ο ΠΑΟΚ που έχει τρεις υποχρεώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκή υποχρέωση τώρα με Europa League, πόσο έτοιμος είναι να ανταπεξέλθει και στις τρεις υποχρεώσεις? Last year ΠΑΟΚ did not manage to qualify against Estersund, so we had the only games to play for Cup and for Championship. A championship that for your talks our team managed to win. In the end the champion team was ΑΕΚ. Now having three competitions is ΠΑΟΚ ready? Not from my talks. Not from my talks. Not. This is a fact. Όχι κατά τα λόγια μου, αυτό είναι ένα γεγονός ότι εμείς κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. The victories, the points that we won last year on the pitch made us to be first. That commission decided another aspect is different. Οι πόντοι, τα παιχνίδια. Don't say that are my words. Οι πόντοι, τα παιχνίδια. No, are the facts. We were the champions in the league on the pitch. And commission decided something different. Οι πόντοι, τα παιχνίδια ήταν αυτά που δείξαν ότι ήμασταν εμείς οι πρωταθλητές. Δεν είναι τα δικά μου λόγια λοιπόν. Είναι τα γεγονότα και κάποιες επιτροπές αποφάσισαν κάτι διαφορετικό. So now PAOK having three competitions to play is ready to manage this situation? But no matter if we have two or three, we must be ready to manage every game. Δεν έχει σημασία το αν έχουμε δύο ή τρεις διοργανώσεις, σημασία έχει να μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε παιχνίδι. We have league game, we have Europe League game, we have Cup game. We have to be prepared from one to the other to give everything and to win the next game. Έχουμε παιχνίδια στο Europa League, παιχνίδια στο πρωτάθλημα, παιχνίδια στο κύπελλο. Θα πρέπει να είμαστε άμεσα προετοιμασμένοι για να κερδίσουμε το επόμενο μας παιχνίδι. Κύριος Καραμητρούσης. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο αυριανό παιχνίδι, συνήθως λέμε ότι δεν παίζουν ποδόσφαιρο οι προϋπολογισμοί και τα μπάτζετ. Εδώ όμως στην αυριανή περίπτωση έχουμε ένα τεράστιο άνοιγμα. Δηλαδή έναν προϋπολογισμό ή ένα μπάτζετ της αγγλικής ομάδας που είναι τουλάχιστον 20πλάσιο. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεται και πώς νομίζει ότι μπορεί να το αντιπαρέλθει?
Talking about tomorrow's game, we can focus. We cannot not focus in the difference of the teams. Chelsea has a budget that could be 20 times more than our budget. So, how could you manage and compensate this situation for tomorrow? We know that budget and money don't play football, but here is a big difference. It's okay. We know very well that Chelsea is one of the best team in the world. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Chelsea είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. And in this moment they are going through a very good period. Και αυτή τη στιγμή περνάνε μία πάρα πολύ καλή περίοδο. What can I tell you? We prepare the game to keep our organization as usually. Προετοιμάζουμε το παιχνίδι προσπαθώντας να κρατήσουμε την οργάνωσή μας όπως συνήθως. We have to control in the moment that we have the ball. With correct approach, these situations. Θα πρέπει να διαχειριστούμε πολύ καλά και να προσεγγίσουμε σωστά τις στιγμές που θα έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας. And on the same time, when we will not have the ball, to be well organized and to do what we know to do. Και την ίδια στιγμή όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε οργανωμένοι και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε. It's a huge motivation for every player. To play this kind of games. Υπάρχει τεράστιο κίνητρο από την μεριά των παιχτών για να παίξουν αυτό το ίδιο παιχνίδι. And we will enter inside of the pitch to give everything. Και θα μπούμε μέσα στο γήπεδο για να δώσουμε τα πάντα. Knowing that in front of us are world champions players and quality players, but as you said before, football is football. Ξέροντας ότι απέναντι μας είναι παίκτες οι οποίοι έχουν υπάρξει πρωταθλητές, αλλά όπως είπατε και εσείς, το ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο. We have our identity of playing football and we have tried to keep in every game this. Έχουμε μια ταυτότητα όσον αφορά το παιχνίδι μας και προσπαθήσαμε να την κρατήσουμε σε κάθε παιχνίδι. No matter that were, let's say, lower level teams or higher level teams. Χωρίς να έχει σημασία αν είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε χαμηλότερου επίπεδου ή υψηλότερου. And sometimes we did it very well, sometimes we had to adapt, but we tried to play the same style. Κάποιες φορές το κάναμε καλά, κάποιες όχι, αλλά προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε για να παίξουμε πάντα το ίδιο στυλ. Because our players, they have this quality. Γιατί οι παίκτες μας έχουν αυτή τη συγκεκριμένη ποιότητα. Γεια σας. Ακριβώς η ερώτησή μου ήταν πάνω στα τελευταία του λόγια που ήθελα να κάνω. Ο ΠΑΟΚ σκοπεύει και απέναντι στη Τζέλση να προσπαθήσει να παίξει το δικό του παιχνίδι, που σημαίνει κατοχή μπάλας και κυριαρχία μες στον αγωνιστικό χώρο, ή θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε κάποια άλλα δεδομένα, δεδομένες και της δυναμικής του αντιπάλου. The question is also similar to the last words that you said. ΠΑΟΚ tomorrow will try to dominate the game, have a good possession, or will try to adapt more in the power of the opponent. I don't know what to answer to you, because maybe we want to have 80% possession, but usually Chelsea the players of Chelsea in their leagues, they have 78, 79 possession, also them. They will try to dominate the game. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω όσον αφορά αυτό το γεγονός. Θα ήθελα πάρα πολύ η ομάδα μου να έχει 80% κατοχή, αλλά βλέποντας από την άλλη μεριά και τους παίκτες της Chelsea, και σε αυτούς αρέσει να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχουν 78-79% μέσο όρο κατοχής, άρα και αυτοί θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Probably even if we want to dominate the game, I don't know if we are able to do, but at least when we have the ball, it's very important to go with the ball in our way and to try to keep the ball as long as possible and not to give to our opponents this possibility to dominate and to make us to run a lot. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτό θα είναι εφικτό. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές τις οποίες θα έχουμε την μπάλα, να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτές τις στιγμές όπως ξέρουμε και να μην δίνουμε συνέχεια την κατοχή στην Τσέλσι, έτσι ώστε να κυριαρχήσει και να μας κάνει να τρέχουμε συνέχεια μες στο γήπεδο. And when we don't have the ball, we must be very well organized and compact without giving them space and without giving them the possibilities to play very easy in front. Και όταν δεν έχουμε την μπάλα, θα πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι με συνοχή, χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στην Τσέλσι να έχει χώρους ώστε να κινήσει την μπάλα μπροστά. As you know very well, also in Benfica, we had the same idea in their pitch to try to press, to stay high, to control more the ball. But Benfica
managed to have very good control of the ball and we were forced to defend. Όπως ξέρετε πολύ καλά και στο παιχνίδι το εκτός έδρας με την Benfica είχαμε προετοιμαστεί ώστε να πιέσουμε ψηλά, να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να μας πιέσει αυτός. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιώντας την ποιότητά του, μπόρεσε να το ξεπεράσει. Then in the home game we played with totally different spirit and confidence. We managed very well to dominate the game at least in the first 20 minutes, but finally the result was different. This is football. Στην έδρα μας καταφέραμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση και πιο επιθετικά να διαχειριστούμε και να κυριαρχήσουμε το παιχνίδι τουλάχιστον για 20 λεπτά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όπως είπατε και πριν. You might prepare in one way a game and the game to turn in a totally different way, but finally to manage to have a good result. Μπορεί να προετοιμάζεις το παιχνίδι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εν τέλει να μην λειτουργεί αυτό, αλλά στο τέλος να καταφέρεις να παίρνεις ένα καλό αποτέλεσμα. Έλα, ο Ευγένης, ο Σάβας και ο Κώστας και μετά ο Γιώργος. Καλημέρα, coach. Η ερώτηση παρόμοια με αυτή που έκανα νωρίτερα στο Σάκοφ. Αυτό το δεκαήμερο, ο coach πώς το έχει στο δικό του μυαλό? A similar question like this that was made to Sakov. Very intense 10 days to follow. How do you have this in your mind? Yes, are very intense, are very hard games, but the first game is this for tomorrow. Έντονα, δύσκολα παιχνίδια πραγματικά, αλλά το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχουμε είναι το αυριανό. We have players, we have let's say 21 without goalkeepers and every player must be ready to play. We don't have injured situations, then all are ready for all these games. Έχουμε παίκτες, 21 παίκτες στον αριθμό, μπορούμε να πούμε, χωρίς τους τερματοφύλακες. Δεν έχουμε καταστάσεις με τραυματίες, οπότε θα πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι να ανά πάσα στιγμή για να χρησιμοποιηθούν. I believe that this kind of pressure coming from the schedule of these competitions can give us just huge experience. Πιστεύω ότι η πίεση αυτή μέσω του προγράμματος, αυτού του δύσκολου προγράμματος, μπορεί να μας δώσει μόνο εμπειρία. Εκτός από το προφανές ότι υπάρχει το βαθμολογικό όφελος των τριών βαθμών σε περίπτωση νίκης, απέναντι σε ομάδες όπως η Τσέλσι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μία από τις κορυφαίες στον κόσμο, τι μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Apart from the profit that the obvious profit that ΠΑΟΚ will have in case of victory tomorrow, from the fact of the motivation to play against one of the strongest teams, as you said before, in the world now, what else can ΠΑΟΚ win from tomorrow's game? Experience, as I said. Όπως είπα, εμπειρία. Are these kind of games in which you learn to adapt in any moment? Είναι τέτοιου είδους παιχνίδια στα οποία μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι σε κάθε στιγμή. Because in front of us will be a team that is very nice organized. Γιατί μπροστά μας θα είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ωραία οργανωμένη. And a team that has fantastic and quality players that in any moment can come up with something new. Με μια ομάδα με φανταστικούς, πραγματικά πολύ ποιοτικούς παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να εφήβουν μέσα στο γήπεδο κάτι καινούριο. And this kind of situations give us the possibility to adapt and to read, to understand, to read faster different aspects of the game. Και τέτοιες καταστάσεις μας κάνουν να προσαρμοζόμαστε και να μπορούμε να διαβάσουμε διαφορετικά οποιαδήποτε κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Talking just about this game. Μιλώντας μόνο για αυτό το παιχνίδι τώρα. Coach, όποιον ρωτήσεις ο παδό του ΠΑΟΚ και στη διοίκηση φαντάζομαι, ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, παιχνίδια με την Τζέλση δεν τα παίζεις κάθε μέρα. Τα παίζεις μία στο τόσο. Για σας αυτή τη διαχείριση τώρα στο δεκαήμερο, 15 μέρες να βάλω εγώ, να βάλω και το μάτς με την Πάτε, ποια παράμετρος μετράει πρώτα? Και δεύτερον, αν υπολογίζει το Πρίγιοβιτς επειδή είχε το πρόβλημα τραυματισμού τελευταία. Whoever fan to ask, and maybe there is also a scenario to be this thought in the club also, in the management, is that the first target is, the priority target is the league. But games with Chelsea you don't play every day. Now in this not 10 days but 15, because he puts also Bate Borisov game. That are then put also the next game against double. That are being followed. Like this is correct, no? Taking consideration all the games until the break. Which is the main Apollon Smyrni. Apollon Smyrni is very important game because there are 3 points at stake. You cannot make
any kind of mistake. Μπορούμε να πάμε και λοιπόν μέχρι το τέλος της, μέχρι την, πριν τη διακοπή, και το παιχνίδι με τον Απόλλων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τρεις πόντοι και δεν έχεις δικαίωμα λάθους. So, the risk is this. To start to say, no. Το ρίσκο είναι αυτό. Go there inside of the pitch to have the correct mental approach, reactions, energy, mental energies. To fight, to run and to win the games. Otherwise, you risk. Θέλουμε τη σωστή προσέγγιση όσον αφορά την ενέργεια, την πνευματική ενέργεια επίσης, να μπούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια, γιατί αλλιώς ρισκάρεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. So, which will be the focus in these 15-18 days? The next game. Το επόμενο παιχνίδι. Εκεί θα εστιάσουμε. And for April, if he's okay, if he came back from the injury. Yes, he came back from the injury. He's on the platform. He's on the group for us. Επέστρεψε στον τραυματισμό του, είναι στο group κανονικά. Θα ήθελα να ρωτήσω, με όλα όσα μας είπε ο κύριος Λουτσέσκου στις ερωτήσεις που απάντησε ο συναδέλφος, ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέλσι απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα? Το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, πριν από τον πρώτο αγώνα με την Μπενφίκα στην Πορτογαλία, είχε πει ευθαρσός ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Έχει ανάλογη σκέψη και τώρα? Taking under consideration all the answers that you gave, all the questions, the question is, which is the target of ΠΑΟΚ for tomorrow? Before Benfica, in their home, you said very clear there in Portugal that our target is to win. So which is the target for tomorrow's game? I believe that every coach and every player that reach this level of competitions dream and have the targets to win. Πιστεύω ότι ο κάθε προπονητής, ο κάθε παίκτης που φτάνει σε αυτό το επίπεδο διοργανώσεων έχει το στόχο για να κερδίσει. I don't believe that is one player or one coach to think, okay, tomorrow I go to lose. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας παίκτης ή προπονητής που θα πει ότι αύριο θα πάω να χάσω. But are games and games. Αλλά είναι παιχνίδια και παιχνίδια. If you want to be very sincere, the fight for qualification from this group will be between us and the other two teams. Chelsea, it's from far the favorite. Και αν θέλουμε να είμαστε... Not to say that he's qualified. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η πρόκριση θα κρυθεί ανάμεσα σε εμάς και τις άλλες δύο ομάδες, γιατί η Chelsea είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο και αν θέλετε μπορεί να θεωρείται και ήδη περασμένη ομάδα. With our, as I said before, with our qualities, with our spirit, we have to enter tomorrow and to give everything and we'll see what the game will offer us. Με την ποιότητά μας, λοιπόν, και το πνεύμα μας, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να μπούμε, να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Also from this point of view, the team that starts as favorite tomorrow is Chelsea. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η ομάδα που ξεκινάει σαν φαβορή το αυριανό παιχνίδι είναι η Chelsea. No matter that they change some players or not, or they will not do. Χωρίς να έχει σημασία αν θα προβούν σε αλλαγές ή όχι. But we know very well which organization they have, we know very well which are the strong points, we know very well against whom they played all this part and how they played, and we'll try to do the best. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά την οργάνωσή τους, ξέρουμε τα δυνατά τους σημεία, ξέρουμε ποιες ομάδες έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα και βάσει όλων αυτών θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τελευταία ερώτηση, ο Αντώνης. Μιας και έχουμε κάνει κάθε πιθανή ερώτηση, θα κάνω μια ερώτηση που όχι απίθανη. Λένε ότι αν δεν ρωτήσει, απάντηση είναι πάντα όχι. Άρα εγώ θα ρωτήσω, ποια είναι η δεκάδα αύριο? We have said all the possible questions. The question now is, which will be the start 11 for tomorrow? You will see tomorrow. Θα δείτε αύριο. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε Ράσβαν Λουτσέσκου και Ευγέν Σάχοφ. Θα ακούσουμε και σε λίγο την Ελένη Μπούντου από την Τούμπα να μας πει τι έγινε πριν, τι έγινε κατά τη διάρκεια, να μας δώσει και δύο-τρεις πληροφορίες. Εντάξει, δεν γίναμε σοφότεροι από αυτά που δήλωσε ο Σάχοφ και ο Λουτσέσκου. Επανέλαβε ο Ρουμάνος τεχνικός ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής
θες μια σχετική ερώτηση. Δεν το λέω λέει εγώ, το λέει η βαθμολογία. Το λένε τα στοιχεία. Εντάξει, καλά απάντησε ο Λουτσέσκου. Τι. Ότι του έγινε μια ερώτηση ότι επικαλείστε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής και λέει όχι, ήταν πρωταθλητής. Δεν το λέω εγώ. Τι, το λένε τα γεγονότα δηλαδή. Ποιος το ρώτησε. Συνάδελφος, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αργεί λίγο. Δεν απάντησε για τον Μπρίγιοβιτς, είπε ότι είναι μέσα στο κρουπ. Δεν θα παίξει ο Μπρίγιοβιτς αύριο, λέω εγώ. Για τα σημαντικά παιχνίδια. Τα σημαντικά παιχνίδια. Τα must win παιχνίδια. Όλα είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Τα must win όμως είναι το πρωταθλήμα του. Πού είναι το τηλεκοντρόλ του air condition. Το τηλεκοντρόλ του air condition, καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορεί να κλείσει κάποιο το air condition, γιατί νομίζω ότι η προηγούμενη εκπομπή φροντίζει για να καθίσουμε στο κρεβάτι και να χάσουμε αυτή την κρίσιμη εβδομάδα. Ναι. Τι συμφωνείς, δε στην προηγούμενη εκπομπή, είσαι κλείστο. Όταν φεύγουν, πριν, μετά συμφωνώ, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λίγο. Ο Ασλαμάς, ο οποίος είναι, δηλαδή, κερδίζει τα κολομπάρια 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Τέλος πάντων. Θα έχουμε την Ελένη να μας πει λίγο το κλίμα από την Τούμπα. Η Ελένη, η οποία θα πάει να στηθεί, μαθαίνω, στο Χάγιατ, για να βλέπει την... Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι Chelsea ή πάω σε αυτό το παιχνίδι. Με έχει μπερδέψει λίγο. Έχουμε την Ελένη. Ωραία. Για να τη ρωτήσουμε, με ποιον είσαι αύριο. Θα την έχουμε, μισό. Α, δεν την έχουμε, σε ένα λεπτό. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι ρητορικό, Σταύρο. Αυτό το καταλάβει εγώ. Τέτοια είναι Chelsea στην Αγγλία, εννοείται. Εντάξει. Αλλά σιγά την. Ενώ σε ομορφιά. Σιγά την Chelsea. Δηλαδή έχουνε Αζάρ. Ωραία. Έχω Πέλκα. Ήταν ο Αζάρ στου 7 που πρέπει να δει στο Nation Cup. Όχι. Όχι. Έτσι, τι να δεις τώρα. Του Σαζάρ τώρα. Να σου πω κάτι. Και... ένα 30 με τα χέρια ανάταση. Και βλέπω και κάτι άλλο φωτογραφίες, κάτι άπλητη δηλαδή, να σου πω κάτι. Ποιος. Εδώ. Ένα παλικάρι εδώ. Ο Μπομ Μαρή, παίζει την Τσέλσι. Που ανανέωσε κιόλα το συμβόλαιό του εδώ το παλικάράκι. Άπλητος. Σε παρακαλώ, ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Πώς λέγεται να δεις. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτός που χειράστα, Ελένη. Ο άπλητος, καλησπέρα. Ήθαν Απάτου, κάπως έτσι. Ήθαν Απάκου. Ήθαν Απάτου, δηλαδή τι, και Ήθαν και Απάτου. Όχι, Ήθαν Απάτου, Απάτου, κάπως έτσι. Απάτου. Ο Ράσταμαν. Τραγουδάει πουθενά. Ο μόλις 18 χρονών, ο Ράσταμαν. Εθνική Ουαλίας παίζει αυτός. Και δεν τον πυροβολήσαν οι Ουαλίοι ακόμα. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι γίνεται, Ελένη? Χαίρετε, καλησπέρα από και καλή διασκέδαση. Της Τούμπας. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Ράσβα Λουτσέσκου. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν αυτές οι συνέντευξεις τύπου πριν τα παιχνίδια. Ναι, δεν έχουν κανένα νόημα. Πρώτα το τέταρτο, το δημοσιογραφικό. Ωραία. Βάλε μία άνοτελεία λίγο. Ναι. Βάλε μία άνοτελεία. Ναι. Γιατί η προηγούμενη εκπομπή δεν μας άφησε να πούμε τους διαγωνισμούς μας. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τον διαγωνισμό, λοιπόν, πώς το έλεγε κανείς στο Facebook. Συγκινητικό είναι αυτό. Γίνεται ένας χαμός αυτές τις μέρες με τις μπάλες. Ναι, μπάλα Europa League, ρέπλικα της Molten. Η Molten, η οποία είναι για 3 χρόνια, θα δίνει τις μπάλες, τις επίσημες μπάλες στο UEFA Europa League. Σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε μαζί με τη Molten 2 από αυτές. Και σήμερα. Και σήμερα. Μπείτε στο Facebook Πάω 24. Mm. Απλές οι οδηγίες. Like, share, ονοματεπώνυμο δηλαδή. Και κάνουμε την κλήρωση στο τέλος. 3 εισιτήρια σήμερα για το Πάω ΚΑΕΚ. Τα τελευταία. Από αύριο, από ό,τι ενημερωθήκαμε, θα δίνουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Με τον Άρη. Λοιπόν, FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, 54-526, 3 εισιτήρια και σήμερα η κλήρωση στις 2:05. Επίσης, να πούμε ότι είναι η εποχή που αυτοί που έχουν διαρκές ξύνονται εμφατικά, σε αντίθεση με αυτούς που δεν έκαναν την κίνηση ΜΑΤ, οι οποίοι μας τα κάνουν μπαλόνια στα τηλέφωνα. Δεν έχουμε εισιτήρια και να έχουμε δεν σας δίνουμε. Ωραία, Ελένη. Ωραία, χαίρομαι που τα είπατε, τα ξεκαθαρίσατε. Ναι. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Στις 4 και 4 περιμένουμε την άφηξη της αποστολής της Τσέλσι. Πιστεύω ότι δεν θα βγει μπροστά από το αεροδρόμιο, έτσι βάσει της γενικότερης συμπεριφοράς που έχουν δείξει οι Λονδρέζοι. Τα κάνουν όλα μόνοι τους, προπόνηση μόνοι τους. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουν οριακά, γιατί στις 5.30 έχει οριστεί η προπόνησή τους και αργότερα στις 7 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Μαουρίσιο Σάρι στο ξενοδοχείο, στο οποίο θα διαμείνει η αποστολή. Οι Άγγλοι, οι οποίοι όπως το συνηθίζουν, βεβαίως και δεν έχουν βγάλει αποστολή. Δεν είναι αυτό το οποίο εμείς έχουμε συνηθίσει, η εκλεκτή του Λουτσέσκου, οι 18 πριν από κάθε παιχνίδι, πριν από τις αναμετρήσεις. Δεν το συνηθίζουν πολύ. Μάλιστα ο Σάρι δεν
μαζεύει καν τους ποδοσφαιριστές τους σε ξενοδοχείο στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι μια άλλη πολιτική, μια άλλη δεν έχουν δικό τους ξενοδοχείο αυτοί. Όχι, δεν έχουν. Τι όχι, δεν έχει μέσα στο γήπεδο ξενοδοχείο. Ναι, έχει τους χώρους ξεκούρες εκεί που τρώνε, που περνάνε όλοι τους στην καθημερινότητα. Ναι, προφανώς. Και εκεί τρώνε και εκεί θα ξεκουραστούν. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχουν αυτό, τουλάχιστον επισάρι, πριν από το παιχνίδι, έτσι το τελευταίο βράδυ, να κλειδωθούν σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έτσι ο Σάρι τους αφήνει να είναι κανονικά στα σπίτια τους και να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, προκειμένου να αγωνιστούν, να δώσουν το παιχνίδι. Είναι πιο χαλαρός γενικότερα σε αυτό συγκριτικά με τον Αντώνιο Κόντε. Και γενικότερα οι Άγγλοι δεν το συνηθίζουν στο να βγαίνει η αποστολή, δηλαδή πέρα από μεγάλα τουρνουά όπως βρέθηκαν το καλοκαίρι στην Αμερική και στην Αυστραλία που είχε βγει η αποστολή, γενικότερα δύσκολα θα βγάλουν ότι οι συγκεκριμένοι 23-18 αναλόγως ταξιδεύουν για τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βγει κάτι μέχρι στιγμής. Όλα όσα έχουν βγει είναι πληροφορίες και εκτιμήσεις των Άγγλων και βεβαίως απορρέουν από τα όσα είπε ο Σάρι. Ο Σάρι είχε πει μετά το μάτς με την Κάρντιφ ότι σκέφτεται να ξεκουράσει ή τον Πέδρο ή τον Αζάρ. Έναν από τους δύο θα μιλήσω με το ιατρικό επιτελείο και με τους συνεργάτες μου και αναλόγως θα σκεφτώ ποιοι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Chelsea μέσω Twitter και Instagram και οι δύο ποδοσφαιριστές κάνουν την εμφάνισή τους, δείχνει στιγμιότυπα από τη στιγμή που επιβιβάζονται στο Πούλμαν με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο προκειμένου να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό αφού έχουμε τη συγκεκριμένη ατάκα του Μαουρίσιο, η συγκεκριμένη δηλαδή φωτογραφία που απεικονίζει και Πέδρο και Αζάρ. Νομίζω ότι θα τα δούμε όλα μέσα στην ημέρα. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα, έτσι ακόμη και στην επίθεση είδα στην κεντρική φωτογραφία, γιατί λέμε ότι υπάρχει ένα δίλημα Ζιρού Μωράτα για τον Σάρι και από τη στιγμή που έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Ζιρού, οι Άγγλοι έγραφαν ότι ο Μωράτα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο ΜΑΤ με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί κάπως έτσι διαχειρίζεται ο Ιταλός τεχνικός το δίδυμο των επιθετικών. Ωστόσο έχει πάρει και ένα 18χρονο, τον Όντσο, κάπως έτσι θα σας το βρω τώρα αμέσως γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς πως τον λένε, αλλά σίγουρα είναι ο Εγκολό Καντέ στην αποστολή και μάλιστα προορίζεται βασικός. Από εκεί και πέρα επιστρέφει ο Φάμπρεγκας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού και οι πληροφορίες θέλουν το Σάρι να του δίνει χρόνο προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό. Σίγουρα θέλει να δώσει ανάσες στην άμυνα, σε Μάρκο Αλόνσο, σε Νταβίντ Λουίζ και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει Κέιχιλ και γενικώς να προσανατολιστεί. Δεν αποκλείεται ακόμη και ο Κέπα, ο βασικός θερματοφύλακας της ομάδας, για τον οποίο η Τσέλσι δαπάνησε αρκετά εκατομμύρια να αντικατασταθεί από τον Καμπαγέρο. Θα δούμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία σκέφτεται η Τσέλσι ως προς τις αλλαγές της. Σίγουρα μια Τσέλσι διαφορετική, το είπε και ο Λουτσέσκου, ότι περιμένω μια ομάδα διαφορετική, αλλά μια ομάδα που σαφέστατα έχει ποιότητα, μια ομάδα που έχει κατοχή και όχι απλά έχει κατοχή, κυμαίνεται σε 78-80% ποσοστό σε κάθε παιχνίδι. Θα είμαι ευχαριστημένος αν οι ποδοσφαιριστές μου μπορούσαν να έχουν ένα τέτοιο αντίστοιχο ποσοστό κατοχής, αλλά θα επικεντρωθούμε και θα αρκεστούμε. Δεν μπορεί να αρκεστεί κανείς σε μερικές στιγμές, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όσες καλές στιγμές έχουμε στο παιχνίδι μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Τσέλσι είναι το φαβορί όχι μόνο του ομίλου, είναι το φαβορί γενικότερα της διοργάνωσης, κάτι που το γνωρίζουν καλά στον ΠΑΟΚ και βεβαίως όλοι, όπως και ο Λουτσέσκου, έχει κατά νου μια σειρά αγώνων που ακολουθεί, δύσκολων αγώνων. Βεβαίως ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά έκανε, γιατί από αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να επικεντρωθεί ή να κοιτάει τα επόμενα παιχνίδια, γιατί η δουλειά μας και το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι με την Τσέλσι. Αλλά θεωρώ ότι η βάση της ενδεκάδας ή των προσώπων που δοκίμασε εν ώψη του παιχνιδιού για την πρεμιέρα του Europa League, σίγουρα και ο Λουτσέσκου έχει κατά νου σε μεγάλο βαθμό και το παιχνίδι της Κυριακής, αυτό απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί ακολουθούν και άλλα δύο πολύ σημαντικά και απαιτητικά παιχνίδια σε κύπελο και βεβαίως εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα το ευχάριστο για τον Λουτσέσκου, όπως και ο ίδιος είπε, είναι ότι δεν υπάρχουν ονόματα στο ιατρικό δελτίο. Όλοι προπονούνται κανονικά και όλοι είναι διαθέσιμοι. Τώρα αν περιμένετε να ακούσετε ενδεκάδα από τον Λουτσέσκου, θα τη δείτε αύριο. Εμείς κρατάμε αυτές τις στιγμές όσο τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ θέλει να πετύχει, να κλέψει εντός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε του,
πείτε το, απέναντι στην Chelsea. Μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα και μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικό momentum, όπως ο ίδιος είπε. Έτσι, έχει πετύχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα της Premier League. Η αλλαγή φιλοσοφίας του Σάρι, αν και βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο, φαίνεται ότι έχει δουλέψει και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, με διαφορετικό ρόλο στον Εγκολό Καντέ, έναν Αζάρ με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ελευθερία στο παιχνίδι του, με μία άμυνα που παίζει αρκετά ψηλά, γενικώς πολλά και διαφορετικά πράγματα που έχουν αναμορφώσει την Τσέλσι, η οποία είχε πολλά προβλήματα και βεβαίως γι' αυτό και κατέληξε να παίζει στο Europa League την περσινή χρονιά επί Αντώνιο Κόντε. Ωραία, Ελένη. Έχει ξενοδοχείο τελικά η Τσέλσι. Μας έστειλε ο πράκτορας, ο ταξιδιωτικός μας, πώς το λένε, μήνυμα ότι έχει ξενοδοχείο η Τσέλσι. Είναι αυτό που σου είπα να μου βρεις δωμάτιο και δεν το βρήκες. Εντάξει, θέλεις να μείνεις εκεί. Έτσι. Μια ξεκάθαρη ακόμα απόδειξη ότι δεν με αγαπάς άλλο. Εντάξει, θα με βάλεις να μένω πάλι σε τίποτα κάνα κουτούκι του Μπαρμπαθωμά εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτή θα, είσαι. Θα κάνω τα κονέ μου τώρα με την με τους δημοσιογράφους τους, με τους δημοσιογράφους τους, κάνε τα κονέ να μας πούνε κανένα ξενοδοχείο. Γιατί δεν είναι και καθόλου στόμα. Όχι, απλά βαρέθηκα την Oxford Street. Κατάλαβες. Δεν θέλω να είμαι άλλο στην Oxford Street. Εντάξει, βαρέθηκα, θέλω κάτι με γέφυρες, με ποτάμια. Σε βλέπω στο κουτούκι του Μπαρμπατόμ. Του Μπαρμπατόμ. Ελένη, σε ευχαριστούμε, θα συνδεθείς και το απόγευμα να υποθέσω. Να πούμε και κάτι. Τώρα έτσι είμαι έξω και βλέπω και τη λαϊκή εδώ, οπότε δεν θα ήταν εύκολο σε περίπτωση που ερχόταν η Τσέλσι να δει και να κάνει προπόνηση. Σιγά. Λαϊκή θα δουν, εντάξει. Λαϊκή θα δουν, δεν έχουν λαϊκή πιστεύει στο Λονδίνο. Απλά δεν βάζουν τα ψάρια με τα φρούτα μαζί. Αυτό, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχει ένα διαχωρισμό. Ναι, και δεν έχουν και μπουτίκ και ψάρια και φρούτα μαζί. Εμείς τα κάνουμε μια και έξω. Να δουλεύεις 7 στα 7. Μία λαϊκή και τέλος, γεια σας. Ναι, να σου πω κάτι, όμως πρέπει να το δουλέψουμε αυτό με τη λαϊκή. Έρχονται μέρες σαν πιοζούλη και εγώ δεν σου λέω φέτος, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν οι βάσεις. Εγώ επειδή έχω την εικόνα των ανθρώπων της Αϊτχόβεν να έρχονται όλα λαϊκής στην Τούμπα, ό,τι και να από εκεί και πέρα δεν έκλαιγα από τα γέλια. Θέλω να μου πεις λίγο, ο τρόμος τι, ότι το δεν είναι, η απορία είναι, πώς θα το καταλάβεις τώρα, είναι απορία, πώς, αν δεις έναν εξωγήινο εκεί που πίνεις καφέ στην Καρόλου Ντίλ, δεν θα απορρίσεις. Ναι, 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 αυτό το το ίδιο ακριβώς πάθανε αυτοί, ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε και χωρικούς, ευχαριστούμε Ελένη. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Ωραία, διαγωνισμός, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, στο 54526. Στον διαγωνισμό συμμετέχετε όλοι όσοι στείλετε μήνυμα, συν τον διαγωνισμό που έχουμε, όχι συν, επίσης έχουμε και τον διαγωνισμό στο Facebook, με share, like και τα λοιπά και ονοματεπώνυμο, για δύο επίσημες μπάλες του Europa League, η Molde, η γνωστή εταιρεία που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, μπαίνει πλέον και στο ποδόσφαιρο. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα προμηθεύει επίσημες μπάλες του Europa League. Και σας δίνουμε κάθε μέρα την ευκαιρία μέχρι και αύριο να κερδίσετε 2 μπάλες μέσα από το διαγωνισμό που έχουμε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Μη στέλνετε inbox στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει post το οποίο πρέπει να σημειώνετε από εκεί. Πάμε λίγο στο διάλειμμα γιατί βγήκαμε εκτός και πάλι είμαστε πίσω. Μας έβγαλε εκτός ρυθμού η συνέντευξη, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση έντασης. Ένταση εννοώντας ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχουν πολλά σημαντικά παιχνίδια, υπάρχουν πράγματα τα οποία συνοδεύουν αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει μια αναμονή, μια προσμονή πάρα πολύ ωραία για αυτά τα παιχνίδια, ειδικά το αυριανό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν εικόνα, θέλω να το δω, είναι μια ομάδα που θέλω να τη δω, η Chelsea από κοντά, είναι μια ομάδα η δικιά μου, αυτή που υποστηρίζουμε τέλος πάντων και καλύπτουμε το ρεπορτάζ της, που θέλω να δω πως ανταποκρίνεται σε σχέση με την απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Δεν ξέρω πως θα παραταχθεί, υπάρχει μια φοβερή δεκάδα σε μεγάλο γλυκό site. Ναι. Πιθανή, Καμπαγέρο στο τέρμα. Καμπαγέρο, Καραδίμος, ξέρω και τι είναι. Για συνέχιση. Ζαπακώστα δεξιά. Ναι. Παλμιέρι αριστερά. Ποιο τι? Παλμιέρι. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Και Έχιλ και Κρίστενσεν, οι δύο στόπερ. Δηλαδή βασική πέση, ναι. Αναπληρωματική φέτος. Ναι. Τριάδα στο κέντρο,
Καντέ, Μπάρκλεϊ και Φάμπρεγκας. Άρα δηλαδή πάει ο Καντέ στο 6, έτσι όπως τα λες. Εκτός αν ο Φάμπρεγκας πάρει το ρόλο του Ζορζίνιο για την πρώτη πάσα και οργανώσει παιχνίδι. Ο Γουίλιαν στα δεξιά. Mm. Στα αριστερά ο Χάντσον, ο 17χρονος Γκανέζος, τον οποίο πήρε χθες ο Σάρι στη λίστα. Ναι. Εντάξει, 17χρονος. Πρόσθεσε στη λίστα, ναι. Ναι, και στην κορυφή. Και ο Μωράτα. Μωράτα. Από μεγάλη βρετανική ιστοσελίδα αθλητική χθες το βράδυ. Είναι αυτή η εκτίμηση τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα σίγουρα ο συνάδελφος θα έχει πληροφορίες, εκτός αν πετύχουμε τον... Μην μίλεσαι όμως, εντάξει. Της Αγγλίας, τέλος πάντων. Εντάξει. Κάθε να πω λίγο δύο πραγματάκια που είναι σημαντικά, γιατί παίρνει πολλοί κόσμος στο τηλέφωνο, όντως. Αύριο απαγορεύονται βάσει οδηγίες της UEFA τα παιδιά κάτω των 12 ετών να μπουν δωρεάν. Ναι. Εντάξει, τώρα αν κάποιος θέλει υπευθύνη του να πάρει τον πιτσιρικά, αλλά με τον κίνδυνο να μην απέξω αν δεν έχει στήριο, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του. Αλλά η οδηγία της UEFA είναι ότι κανένα παιδί, ακόμα και αν είναι 5, 6, 7, 8 χρονών, χωρίς εισιτήριο. Για την Κυριακή με την ΑΕΚ, που τα εισιτήρια θα βγουν την Παρασκευή σε 9 η ώρα ηλεκτρονικά και θα γίνουν γιάχμα, ναι, σε 2 ώρες, λέει πάει ΠΑΟΚ ότι καλό θα είναι να έχει ο κάθε γονιός ένα πιστοποιητικό να φαίνεται η ηλικία του παιδιού. Εντάξει, άμα είναι 5 και 6, δεν χρειάζεται. Αλλά άμα είναι 11 άμα και ο είναι 1 και 95. Ο Λουκάκου 5-6. Ο Λουκάκου 5-6, ναι, δεν μπαίνει ούτε με πιστοποιητικό. Ναι. Καλό θα είναι να έχουν και πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το παιδί το 11χρονο, αλλά είναι 1 και 98, είναι όντως 11 χρονών. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα θα είχαν στην Ιγυρία. Αλλά αύριο, όπως λέει και η UEFA, η οδηγία της UEFA, κανένα παιδί χωρίς εισιτήριο. Κανένα χωρίς εισιτήριο. Να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά ότι δεν μπαίνει κούτρα στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί αυτά κάνουμε. Μπαίναμε εμείς κούτρα μικροί όταν ήμασταν, θείο βάλεμε μέσα και μετά αυτό έμεινε. Όχι, παιδιά. Υπάρχει εισιτήριο. Είναι ένα θέαμα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, για να μπούμε σε μια σειρά, επαναλαμβάνω, υπάρχουν αγωνιστικά θέματα. Υπάρχει τεράστια απορία για το πώς θα παίξουμε. Πώς θα πάει το rotation, δηλαδή. Εγώ εκτιμώ ότι στην κλίμακα ενδιαφέροντος του Λουτσέσκου, ναι, μεν είναι ψηλά η Chelsea, αλλά οι αγώνες πρωταθλήματος είναι σε τεράστιο βαθμό πιο, είναι πολύ πιο ψηλά, τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν κρίνω τον βαθμό ενδιαφέροντος του Λουτσέσκου για τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν, είναι πρώτα ΑΕΚ, μετά Ολυμπιακός, μετά Chelsea και μετά Άρης. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω. Νομίζω θα συμφωνήσει ότι υπάρχει, λέει, το ενδεχόμενο, εγώ δεν συμφωνώ και δεν το βλέπω μπροστά μου, να πάει αριστερά ο Κρέσπο, δεξιά ο Βιερίνια και να παίξει ο Βαρέλα με το Χατσερίδη. Δεν νομίζω να το αλλάξει και να τον μπερδέψει τόσο πολύ. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, σε ποιο παιχνίδι? Για το αυριανό. Να παίξει Χατσερίδη Βαρέλα, να πάει ο Κρέσπο στα αριστερά και δεξιά ο Βιερίνια. Εγώ με νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Να παίξει Βαρέλα Χατσερίδη. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αλλάζει και τον Κρέσπου, αλλάζει και τον Βιερίνη, δηλαδή να αλλάξει και τους τέσσερις, δεν νομίζω. Να παίξει Βαρέλα Χατσερίδη, ποιος το έχει γράψει αυτό? Δεν θυμάμαι το να τιμωρηθεί. Ότι υπάρχει, λέει, και το ενδεχόμενο να γίνει αυτό. Ποιο ενδεχόμενο, άντε ρε, κάτσε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ενδεχόμενο. Πας καλά. Και πρώτα απ' όλα κάτσε ρε φίλε, τον Τόσκα δεν τον πήρα. Ο Κίτσιου γιατί υπάρχει στο ρόστερ? Είναι υπάρχει καλό ερώτημα. Ναι. Εγώ θα βάζα Κίτσιου, να σου πω την αλήθεια. Κίτσιου Βιερίνη. Κίτσιου Βιερίνη. Καλά, εντάξει, εγώ τον Κίτσιου δεν το φοβάμαι. Ξέρω, δεν θα εκτεθεί αμυντικά. Το επιθετικά, εντάξει, δεν θα είναι, δεν είναι και ο Καφού, αλλά έχει παίξει παιχνίδια. 20 παιχνίδια Ευρώπης έχει παίξει, δεν είναι άπειρος. Και έτσι είναι 25 χρονών πλέον, δεν είναι 17. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Τόσκα στα πρώτα. Τέλος πάντων, υπάρχουν back. Δεν, όταν έχει back στο roster, δεν μπορεί να μετατοπίζει τον Κρέσπο. Ουσιαστικά ξενερώνει και τα back. Δηλαδή, χαλά το group σου. Χαλά όλη την τετράδα. Χαλά το group. Χαλά, δηλαδή, έχει ξαφνικά δύο παίκτες μέσα που αναρωτιούνται γιατί βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα. Έτσι διατηρείται, έτσι χάνεται η ισορροπία σε ένα group. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω πώς θα παίξει ο Λουτσέσκου. Υποθέτω κάποια πράγματα και υποθέτω όσον αφορά στην κεντρική ιδέα της αντιμετώπισης του αντιπάλου του συγκεκριμένου, ο οποίος έχει πολύ ξεκάθαρα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα για να βρούμε μια ροή στην εκπομπή. Μαζί μας. Όλος ο καλός ο κόσμος. Νάξους. Νάξους. Μετετερένιαν Κόσμος, Αγίας Σοφίας και στην Βασιλή Σόλγα στο Στοκ. NAC.gr. Ο ΠΑΟΚ φοράει πολιτικά παπούτσια NAC. Και μπορείτε στο nac.gr να παραγγείλετε και βέβαια. Και δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή αν χρειαστείτε. Ακριβώς. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης και μπαρίστα και
expert στην πληροφορική. Μπορείτε να γίνετε εκεί πέρα, να πάρετε ένα πτυχίο. Εθνικής Αμήνης 14-2-3-10-22-22-62. Κρίμα όταν σανιάτα σου δούλευες μπάρμαν, από την πληροφορική δεν υπήρχε η Data Labs τόσο παλιά. Και γιατί... δούλευα πάνω από την Data Labs ακριβώς, στο Silver Dollar. Θα έκανες μεγάλη καριέρα, αλλά ναι, τότε σε ένα από τα μαγαζιά που δούλευα τέλος πάντων, γιατί το κορυφαίο ήταν το Wizard, το οποίο για να διευκρίνεις το λόγο φεύγαν όλες οι γυναίκες από κάποια φάση και μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου στο Σύφη. Σύφη στοίχη το ναι, ναι. Στοίχημα, μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ εννοείται. Στοιχηματική εταιρεία ψηλών προδιαγραφών. Αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες. Τελευταία προσπάθειά της στην Γερμανία. Εύκολη πλατφόρμα για να δουλέψεις στην ώρα του στοιχήματος. Εύκολο live. Γρήγορες αναλήψεις. Όλα όσα πρέπει να κάνεις για να οικονομήσεις. Θα σε ενημερώσω που θα παίξει τότε ένα Σαββατοκύριακο. Θεωρώ ότι θα κάνει την επιστροφή. Ό,τι γκέλα κάναμε, κάναμε. Τελευταία εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Από αύριο θα μπούμε στα εισιτήρια τουλάχιστον, στο μάτς με τον Άρη. Οπότε όσοι θέλετε εισιτήρια, FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526 και συνεχίζει μέχρι τις 2 να τρέχει ο διαγωνισμός από το Facebook του ΠΑΟΚ 24 για τις δύο καταπληκτικές μπάλες Molten, τις επίσημες του Europa League. Μπαίνετε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24, like, share, ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση και για τα εισιτήρια και για τις δύο μπάλες στις 2:05. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Την περασμένη εβδομάδα στο έλεγα ότι κάτι μου λέει ότι ο Πρίγιοβιτς θα παίξει. Είχα αυτή την αίσθηση. Αύριο, Καρέλης και Ακπόμου εκτός αποστολής. Τι θα παίξει. Τι. Ποιος θα παίξει. Πασχαλάκης, Ρέι, Τόσκα, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδης, Σάχοφ, Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο, Κάνιας, Μπίσες, Βαρπέλκας, Έλκα, Ντουρί, Ζαμπά, Λιμιός, Ουάρντα, Πρίγιοβιτς. Άκου πώς θα παίξει. Στο λέω από τώρα. Σημειώνω. Αυτό που έκανε με τη Στεάουα θα κάνει. Δηλαδή. Πίσω οι τέσσερις. Ο Χιουρδίν οι τέσσερις. Ο Μάτος δεν παίζει. Πασχαλάκης. Βιερίνια λογικά δεξιά. Βαρέλα, Κρέσπο, Τόσκα. Ωραία. Θα βάλει Βέρμπλουμ. Mm-hmm. Με Μαουρίτσιο. Πιο έμπειρος ο Βέρμπλουμ σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα έχει την εμπειρία, έχει και το ειδικό βάρος με διαιτητές αυτά μαμουσουτού. Στο 10 ο Καντουρί, mm-hmm. δεξιά Λιμιός, αριστερά ο Άρντα, κορυφή Πέλκας. Κορυφή Πέλκας. Ναι, αυτό το 1-2 που γίνεται Καντουρί Πέλκα. Θα σε αποθεώνω 10 λεπτά εάν βγει αυτή η δεκάδα. Επέλεξα αυτούς τους συγκεκριμένους γιατί υπάρχει ενέργεια μέσω επιθετικά, δηλαδή μπορεί να πιέσουν. Ωραία. Εγώ λέω ότι σε τέτοιο παιχνίδι, εκτός αν σκοπεύει να μην τον βάλει την Κυριακή, τότε αλλάζει η κουβέντα. Ναι. Αν δεν τον βάλει τον Πρίγκοβιτς στην Κυριακή και βάλει Καρέλη για να έχει περισσότερη κίνηση, απαραίτητο συστατικό, για να καταλάβουμε λίγο τι γινόταν στην Κρήτη, σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πέτυχε 3 εκτός έδρας γκολ, εντάξει. Η κίνηση του Καρέλη δημιούργησε πάρα πολλούς χώρους στον Μπίσεσβαρ και τον Καντουρί, που δεν είναι τυχαίο ότι ήταν κορυφαίοι του ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέω εγώ. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, προκαλεί έτσι ένα, σαν πρώτο άκουσμα μια πορεία γιατί και ο Καρέλης και ο Ακπόμου. Καλά, θα μάθουμε, ρε, θα μάθουμε. Εντάξει. Θα μάθουμε. Στον πάγκο ποιοι θα είναι, κάτσε από αυτούς που είπα. Μπίσεσβαρ. Στον πάγκο θα είναι ο Μπίσεσβαρ. Είπες για δύο τρίγες. Ξεκου... Για δύο τρίγες δεν είπες. Λιμιός είναι εκτός. Όχι, μέσα είναι. Λιμιός, Ουάρντα. Άρα Λιμιός, Ουάρντα μέσα. Θα είναι ο Πρίγιοβιτς εφόσον μπορεί αντί του Καντουρί. Εγώ είμαι ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ωραία, και να ξεκουράσει και τον Καντουρί. Μπίσεσβαρ έχει μέσα, Ελ Καντουρί έχει, Ζαμπά έχει, Λιμιός, Ουάρντα, Πέλκας. Δηλαδή πήρε ό,τι επιλογή είχε στα φτερά και στον άξονα και μισοπαιδικά και άφησε. Ναι, αυτό κάτι λέει για το πώς εγγίζει το παιχνίδι. Καρέλη, δηλαδή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει αυτό που είπα. Αλλά αν σκοπεύει να μην βάλει τον Πρίγκοβιτς στην Κυριακή. Με την ΑΕΚ, ναι. Τότε. Τότε θα πάει Πρίγκοβιτς μπροστά, Πέλκα στο 10, έτσι δεν είναι. Ναι, Βέρμπλουμ, και... το που είπε και Μαουρίσιο. Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο, δεξιά τον Λιμιό για να έχει ενέργεια, αριστερά τον Ουάρντα για να έχει κράτημα στην πίεση του αντιπάλου. Με αμυντικογενή παίκτη πίσω του, τον Τόσκα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό εμένα μου κάνει πιο κλικ. Δηλαδή με λίγα λόγια, για να μην το κουράζουμε. Αμυντικογενής αριστερός μπακ, δεξής πιο επιθετικογενής. Ωραία. Μαουρίτσιο, Βέρμπλουμ, έμπειροι και οι δύο με σωστή νοοτροπία σε τέτοια παιχνίδια. Ουάρντα με την τρέλα του αλλά και την ποιότητά του μπορεί να αντέξει την πίεση που θα ασκούν
ή της Τσέλσι. Τώρα από εκεί πέρα, έτσι όπως με την αποστολή της Τσέλσι, αν παίξει αυτή η ενδεκάδα, υπάρχει φως στο τούνελ, εντάξει. Υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή, δεν μας λες και χαμένους από χέρι, μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω αν αλλάξει ο Σάρι τόσο πολύ την άμυνά του. Εντάξει, η άμυνά του δεν είναι παίχτες οι οποίοι δεν παίζαν, μόνο αριστερό στο μπακ δεν παίζει. Ο Ζαμπακώστα έχει συμμετοχές και φέτος. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, αλλά και τα λέγαμε χθες μηδέν συμμετοχές φέτος. Εντάξει, αυτοί προπονούνται αριστερό τόσο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Και να μην έχει ρυθμό, τα επόμενα πέντε χρόνια είναι γυμνασμένος και έτοιμος. Δεν είναι, είναι άλλο το επίπεδο. Χθες, παραδείγματος χάρη, αυτά τα ζώα της Τότεναμ ήταν δύο κλικ πάνω από την Ίντερ. Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, το είδες αυτό? Το είδα, ναι. Ναι. Αλλά επειδή είναι βόδια και ντρέπομαι για την ομάδα που υποστηρίζεις, που σε έχω δίπλα μου, για αυτά τα μοσχάρια, που είδες τι έγινε. Κάτι δεν πήγε καλά, ναι, που είδες τι έγινε στα κουπόνια μου. Ευτυχώς δηλαδή που πίστευα πολύ τα άλλα παιχνίδια και ξαναπόνταρα, χωρίς την Τότεναμ, αλλάζοντας λίγο τη χημεία. Δηλαδή θα βγάζαμε πέντε μηνιάτικα. Βγάλαμε τρία. Καθόλου άσχημο. Ωραία, αλλά τα βόδια αυτά, τα μοσχάρια της Τότεναμ. Από αυτό που είπε και ο Ποκετίνο, μην πυροβολείτε τους παίκτες και μην τους απαξιώνετε. Και πες στον Ποκετίνο, το ζών αυτό, γιατί αυτό είχα στο παιχνίδι χθες, ότι όταν, αν θέλει να βάλει το Wings, να τον βάλει σε παιχνίδια που δεν παίζουμε την Τότεναμ, που είναι και στα δύο γκολ μέσα, το βόδι. Αυτά. Αυτό το είχα στο παιχνίδι, ο Wings. Αυτός, ναι, χάνει τον Ικάρντι στη φάση της σοφάρισης, αυτός χάνει και τον Βεσίνο στον γκολ της νίκης. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Παιχνίδι για 1-4 και έλεγες μια χαρά. Ποιο 1-4, μια φάση και έκανε του Πέρισιτς έτσι μια κεφαλίτσα. Το παιχνίδι είναι για 0-3-0-4. Και το χάσανε οι συμπλεγματικοί του Λονδίνου. Τέλος πάντων. Δεν κουβαλάμε την τύχη της Λίβερπουλ, Σταύρο. Ποια τύχη της Λίβερπουλ? Κάτι δεν κουβαλάμε. Την οτροπία της Λίβερπουλ δεν κουβαλάτε. Η οποία μας πλήρωσε με το σφίχτη Φιρμίνιο στο 100. Τον ανέτοιμο και τραυματία που δεν έπρεπε να παίξει. Και μπήκε μέσα και το πήγε εσωτερικό δίχτυ. Και ξύπνησε η γειτονιά. Ξύπνησε η γειτονιά κανονικά. Το τι. Δηλαδή. Τι να σου πει. Εγώ νόμιζα ότι. Ναι, ότι όταν το βάλω Φιρμίνιο, αν κάποιος ήταν εκεί στην γειτονιά και μ' άκουγε, θα νόμιζε ότι έβλεπα τσόντα με το Φιρμίνιο και έκανε το κορυφαίο. Σφίξιμο όλων των εποχών. Άξιος. Ναι, δηλαδή πραγματικά, φίλε, τι, το ένα το άλλο, πανηγύρισα, έκανα, έλανα. Και όχι επειδή είμαι Λίβερπουλ. Εντάξει. Λέει εδώ ο φίλος, ο Άπειρος 593, συγγνώμη κιόλας φίλε για το χαρακτηρισμό, θα το διαβάσω, αλλά θα το διαβάσω για να εξηγήσω τι εστί Ουάρντα. Ωραία. Παίρνω και την κατάλληλη φωνή. Εθεάθη, λέει ο Ουάρντα, 2 το βράδυ, λέει, στο Λευκό Πύργο. Με δυο πιτσιρίκες. Πριν το μάτς. Είναι αύριο το μάτς. Γι' αυτό δεν θα κάνει ποτέ καριέρα. Πρώτα απ' όλα ο Γουάρντα κάνει καριέρα. Δεύτερον, μπορεί να μην κάνει ποτέ καριέρα υψηλού επίπεδου, περισσότερο από αυτή που ήδη είναι υψηλού επίπεδου. Άρα το ξεπερνάμε και αυτό. Ο Γουάρντα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, φίλε 533. Εσύ τον είδες 2 η ώρα με δυο πιτσιρίκες έξω. Εγώ ξέρω ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ παλιότερα. Που έπαιρνε τρεις γκόμενες από τη χώρα του κάθε 15 μέρες. Μέσα. Ναι. Εντάξει. Γινότανε μακελιό στο σπίτι. Η γειτονιά είχε απειβδίσει. Κάθε 15 μέρες σηκωνόταν η αλλαγή. Ερχόντουσαν άλλες τρεις. Φεύγανε τρεις. Τρεις ήταν το νούμερο. Εντάξει. Δεν έβγαινε ποτέ έξω. Ωραία. Αλλά δεν τη λες και αθλητική ζωή. Όχι. Δεν τη λες και αθλητική ζωή τη συγκεκριμένη. Ο Ουάρντα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο. Δεν μπορεί να κάτσει σπίτι. Είναι τέτοιο άτομο. Ωραία. Βγαίνει συνεχώς έξω, είναι γεγονός. Τον τρακέρνουμε παντού. Είναι σαν τον τύπο με το Σύνταγμα, με το κρασί. Που μπαίνει σε όλες τις φωτογραφίες. Το συναντάμε παντού. Δεν πίνει όμως. Δεν πίνει ούτε, δηλαδή μόνο νερό πίνει. Εντάξει. Είναι τέτοιος χαρακτήρας. Αντέχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα γυρίσει 5 η ώρα σπίτι, θα κοιμηθεί μέχρι τις 10, θα είναι μια χαρά την άλλη μέρα. Ωραία. Αυτή είναι η ρυθμή του. Ο ΠΑΟΚ το ξέρει. Εμείς το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε και παραπάνω. Αυτός είναι ο Ουάρντα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν συμβιβαζόταν με αυτή τη λογική του Ουάρντα, θα τον είχε διώξει. Ο ΠΑΟΚ συμβιβάζεται με τη λογική αυτή γιατί ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Ουάρντα is ready. Φαραώ is ready. Φαραώ is ready. Πάντα. Πάντα ready. Πάντα. Δηλαδή τον ξυπνάς, κοιμάται. Τον ξυπνάς. Τον ρωτάς, είσαι έτοιμος. Σου λέει Φαραώ is ready. Με ένα μάτι ανοιχτό. Ωραία.
Αυτός είναι ο Γουάρντα, με τη βλακεία του, την ωραία βλακεία του βέβαια, και τον τρόπο που λειτουργεί, έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας, έχει βελτιωθεί σε τεράστιο βαθμό από την πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ, είναι άλλος παίκτης, άλλος πραγματικά, και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα με αυτό που κάνει, δεν έχουμε κι εμείς. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια τυπάρα τεράστια, απίστευτο γέλιο, και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα σε συγκεκριμένες μορφές παιχνίδια. Όπως το αυριανό, π.χ. Όπως όταν θα παίξω στην Τούμπα, πάω Απόλλωνος Σμύρνης που θα είναι 16 άτομα πίσω από την μπάλα. Θα μπει και ο προπονητής πίσω από την μπάλα και ο έτσι πίσω από την μπάλα. Μας κάνει, του κάνουμε, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Όλος γιατί έφερε τρεις, μία τα πιάτα, μία... Πιάτα, πλυντήριο και σίδερο. Α, τρεις. Λογικό. Την αλφαβήτα θα σου λέμε. Λογικό. Την αλφαβήτα. Μαγείρεμα. Ε? Μαγείρεμα. Ε, εντάξει, delivery, φίλε, μη σκιστούν τα κορίτσια. Μη σκιστούν τα κορίτσια. Ναι. Δεν ακούστηκα, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Πώς σου φάνηκε η Νέα Τούμπα? Με τους πάγκους και χωρίς κάγκελα με plexiglass. Τι? Πώς σου φάνηκε οι νέες αλλαγές στην Τούμπα? Ούτε είδα. Το αυτό το plexiglass. Δηλαδή είναι ψωμοτήρι για κάποιον που είναι από πίσω και μπορεί να περάσει. Δεν το λες και πολύ ψηλό, έτσι που το βλέπω στη φωτογραφία. Δεν είναι μόνο αυτό. Περνάει όλο από μέσα κανονικά και το σχήμα του σώματός του. Φαντάζεσαι σαν τα καρτούν. Έτσι. Τέλος πάντων. Εθισμένος λίγο στο πάγκος, εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Έχει φωτογραφίε στο ΠΑΟΚ 24. Να πάρετε μια πρώτη γεύση. Να πάρετε μια γεύση. Εν ώψη του αυριανού αγώνα. Εμάς αυτά είναι κάτι που δεν μας απασχολούν από το σημείο που είμαστε. Αλλά φροντίζουμε σαν project να σας παρέχουμε την εικόνα που χρειάζεται για να. Εντάξει, όσοι είναι στα χαμηλά εκεί, στα επίσημα, ξεκάθαρα τα βλέπουν καλύτερα, εντάξει. Ναι, εννοείται. Το κάγκελο και. Okay. Δεν υπάρχει το αυτό με το κάγκελο, ήταν λίγο. Βέβαια, στο μάτς με την ΑΕΚ και ο πάγκος μέσα από τη Γίνα ήταν ότι θα έχει 50 άτομα από την ΑΕΚ όρθιους και τα μπαίνουν, θα βγαίνουν πάλι, σου κόβει την ορατότητα. Δεν σώζει εκεί με την ΑΕΚ. Θέλει άλλα μέτρα να πάρει. Τέλος πάντων, όπως λέει ο πολύ καλός φίλος Γιάννης, Σταύρο, δεν χρειάζεται καλοθελητές για τον Ουάλτα, εξάλλου μένει στο Μακεδονία Παλάς και είναι σε γνώση αυτό που πρέπει. Πώς το λέει, το τι ώρα μπαίνει και το τι ώρα βγαίνει, ξεκάθαρα. Κάθαρα, εντάξει, όταν μένεις εκεί. Έβγαλε οδηγία, είπα, έπαξω μεταξύ, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι δεν έχει δώσει ακόμα εισιτήρια, δηλαδή θέλει να προστατεύσει φιλάθλους από το να πάνε με τουριστικά. Κάνε μια παύση, ναι. Έχει κολλήσει το ίντερνετ, κάνετε μια επανεκκίνηση, λέγε. Και ενημερώνω λοιπόν η ΠΑΕΠΑΟΚ, χθες ενημέρωσε ότι ακόμα δεν έχει δώσει εισιτήρια σε κανέναν για το μάτς με την Τζέλσι στο Λονδίνο. Άρα να μην εμπιστεύονται και πολλοί πρακτορία αμφιβόλου προελεύσεως. Όχι, όχι, κοίτα, και πάνε στο Λονδίνο και. Μίλησα με κάποια παιδιά στην Κρήτη, τους είπα: βγάλτε μια ανακοίνωση ποιες είναι οι πραγματικές εκδρομές, να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι πραγματικές εκδρομές και για Λονδίνο και για Βουδαπέστη. Το να μπαίνουμε στη διαδικασία. Υπάρχουν ζει και αυτόνομα πρακτορία, ξέρω εγώ, Colcas Tours. Που διαφημίζει με το Colcas Tour στο Λονδίνο. Ναι, άκουλε. Και πα στο Λονδίνο και δεν έχει στήριξη. Γι' αυτό έχει. Λέω ότι σε συνεργασία με την ΠΑΕ και οι σύνδεσμοι και τα όποια πρακτορία πραγματικά θα έχουν τσάρτερ. Δηλαδή μπορεί η Άστρα να βάλει τσάρτερ για Λονδίνο και για Βουδαπέστη. Να γίνει μια λίστα λοιπόν για το ποιοι πραγματικά έχουν εξασφαλισμένα εισιτήρια. Να μην κάτσουμε εμείς να κάνουμε τους detective για ακόμη μια φορά. Δεν συντρέχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, ας οργανωθείτε επιτέλους. Δεν θα κυνηγάμε τη βλακεία από πίσω. Θα κυνηγάω εγώ τον άλλο, το άλλο το λαμόγιο που θέλει να οικονομήσει. Ωραία, χωρίς να έχει εισιτήρια. Ωραία. Δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το σωστό είναι να βγει μία ανακοίνωση. Ποιοι πραγματικά. Έχει η Άστρα εισιτήρια. Εκδομή με την Άστρα. Έχει ο Ηρόδοτος εισιτήρια. Εκδομή ο Ηρόδοτος. Έχουν οι σύνδεσμοι εισιτήρια. Εκδομή με τους συνδέσμους. Να γίνει μία λίστα. Αυτές είναι οι πραγματικές εκδομές με εξασφαλισμένο εισιτήριο. Απλά πράγματα. Και να τελειώνει. Εμείς δεν είμαστε detective. Εμείς θα παρέχουμε την προβολή των πραγματικών εκδρομών και κάπου εκεί τελειώνει το παραμυθάκι. Εντάξει. Γιατί καμιά φορά πέφτουμε και στη λάκα, μας λένε αού, κάνει ο τάδε εκδρομή. Κάτσω εγώ να ψάχνω το αφημί του, την φορολογική του δήλωση κτλ. Πού είχε γίνει ο μεγάλος χαμός, στο Ούτε. Στο Λονδίνο. Και στο Λονδίνο και στο Ούτε. Στο Λονδίνο, ρε, μπροστά μας έγινε. Όταν φτάσαμε εμείς ήταν αυτοί και ψάχναν τα εισιτήρια. Δεν είναι. Πόσο κόσμο είχε μείνει. Φοβερό. Ναι, τι να σου λέω, ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά εμάς η δουλειά μας δεν είναι του detective, είναι να προβάλλουμε έτσι, το τι πραγματικά συμβαίνει. Ξεκάθαρα. Εντάξει, έχουμε όλη την καλή διάθεση,
ας οργανωθούν αυτοί που ορίζουν την εικόνα, ας μας πούν ποια είναι η πραγματική εικόνα και πάμε παρακάτω. Εντάξει. Φτάνει. Έχουμε σταματήσει να λειτουργούμε σαν δημοσιογράφοι και κάνουμε όλα τα άλλα. Οργανωθείτε. Επιβεβαιώνεται μέσα από το ρεπορτάζ βέβαια ότι δοκίμασε Καντουρί στο 10 και πέργαψε αυτό η Νιάρη, αυτό που σου λέω. Ήταν ένα σχήμα που δούλεψε έξοχα 40 λεπτά με τη Στεάγωγα. Έξοχα. Ναι, πολύ καλά δούλεψε. Το λάτρεψα. Με τον Πίσες Βαρά αριστερά βέβαια δούλεψε. Να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι ήταν ο Πίσες Βαρά αριστερά, ο Καντουρί στο 10. Όχι, ο Καντουρί αριστερά και ο Πίσες Βαρά στο 10. Και ο Πέλκας. Και ο Πέλκας στο 9. Ναι. Ωραία. Και Λιμνιός δεξιά. Καλό ημίχρονο είναι εκείνο. Και με καλό αντίπαλο, εντάξει. Ας ψάξουμε λίγο το παιχνίδι με τη Στεάωα. Πώς Στεάωα ήταν, δεν ήταν αγάπη με την Στεάωα ήταν. Στεάωα, 40 λεπτά βγάζαμε φωτιές. Ψάξτε λίγο την δεκάδα με τη Στεάωα. Κάτσε Στεάωα φιλικό, βάλ το λίγο. Στεάωα ΠΑΟΚ. Πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ? Μισό λεπτάκι. Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Κάνιας, Λιμνιός, Μπίσεσβαρ, Ελκαντουρί και Πέλκας. Όπως το είπα. Αυτή ήταν η ενδεκάδα, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και αύριο. Είναι πολύ πιθανό. Αυτό θα έκανα. Απλά δεν ξέρω αν στη θέση του Ελκαντουρί στα αριστερά έβαζα τον Γουάρντα. Που δεν θα μου δώσει την ισορροπία του Καντουρί, αλλά θα μου δώσει ένα πολύ ποιοτικό κράτημα μπάλας σε ομάδα που με πιέζει πολύ ψηλά και μπορεί να απελευθερωθώ και να τους βγω στην πλάτη. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Δεν τον βλέπει τον Ζαπακώστα Βάρντα. Ποιος Ζαπακώστα? Δηλαδή, Ζαπακώστα θα μπορούσε να είναι ηθοποιός, ο Αντριάνο Τζελετάνο και τέτοιο. Και ο Καντέ να έρχεται πίσω από τον Ζαπακώστα για υποστήριξη, θα του περάσει και του δύο. Τρεις ποδιές είναι ο Βάρντα στον Καντέ. Σε μεταξύ αυτά που λέγει η Ελένη, εσύ πραγματικά σκορποχώρη, δεν μαζεύονται μαζί, δεν τρώνε μαζί. Ξέρεις, θα ξεκινήσει αυτό να αλλάζει από την Πέμπτη και μετά. Ναι, ναι, ναι. Θα πει να θυμίσουμε το διαγωνισμό στο Facebook. Δύο μπάλες του Europa League της Molten. Έχουμε ποστάρει τον διαγωνισμό. Κάντε like, share κτλ. Ό,τι ζητάει. Ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Στους 2 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Και τα τελευταία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 3 εισιτήρια σήμερα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526 και αυτή η κλήρωση στις 2 παρα 5. Θα έχουμε Νίκο Μοσκοβίτη, απλώς δες πως πάμε στις 7 να πάρουμε μια γεύση από ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα Πάτρας, τελικό στη Μαυροσκούφια. 7 η ώρα. 7 η ώρα, Και μετά Πέμπτη, δεν έχει σήμερα κομπή. Προμηθέας, δεν έχω. Προμηθέας, καλή ομάδα. Να πάω το ψηλό, να πάμε. Κοίταξε, καλό μάτς. Προμηθέας, δεν έχω εικόνα για φέτος. Μας είδα χθες λίγο. Στα highlights βέβαια. Μπαίναν όλα. Ναι. Στα highlights. Εκπληκτική ευστοχία. Δεν χάσαμε σουτ. Πάρε το Γιαννούλη μου είναι και πάμε. Ναι. Καλό ματσάκι. Σε 7. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο με μπάσκετ. Εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, 15 λεπτά ακόμα για να διεκδικήσετε τις δύο μπάλες Molten του Europa League. Εντάξει, μπαίνετε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Διαβάζετε τις οδηγίες, απλά πράγματα είναι like, share, ονοματεπώνυμο, η κλήρωση σε 15 περίπου λεπτά και τα 3 εισιτήρια με την ΑΕΚ, τα τελευταία για το κυριακάτικο παιχνίδι. FM ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο 54526, από αύριο θα δίνουμε εισιτήρια για το μάτς με τον Άρη. Αυτά για τους διαγωνισμούς. Είναι μαρτύριο αυτό με τα εισιτήρια. Τέλος πάντων, πού είναι ο Μοσχοβίτης? Πού είναι ο Μοσχοβίτης μας, το Μοσχοβίτη? Μπάσκετ, ομάδα. Να μας πει τι έγινε χθες. Ομαδάρα, φίλε. Πηδούσαν από εδώ, πηδούσαν από εκεί. Δεν ξέρω ποιος είναι ποιος στο μεταξύ. Μόνο ο Χάτσερ και τον Κόζ. Αυτοί δύο το κάνουν. 18 ο Χάτσερ με 2 τρίποτα. 16 ο Κόζ με 3 τρίποτα. Τι άλλο θες? Ο Ζάρας βοήθησε. 10 πόντους, 2 τρίποτα. Ο Ζάρας είναι πιο τίμιος και value for money μπασκετμπολίστας της ΑΕΛ. Και 11 πόντους ο αρχηγός. Ήρθε και ο αρχηγός. Κατευθείαν με τον Πομπή και ο Μαργαρίτης. Δεν καταλάβει. Δεν τους βλέπει. Θα παίζει μέχρι τα 45. Κανονικά δηλαδή. Δεν άρχισε να κάνει καριέρα τα 30 του. Ξεκουράστηκε μέχρι τότε και θα παίζει μέχρι τα 45. Κοίταξε, μέχρι τότε έβλεπε τι γίνεται γύρω, τι χρειάζεται για να γίνεις top αθλητής. Και μπήκε με φόρα ο αρχηγός. Καλό παιχνίδι το χθεσινό. Νομίζω θα είναι καλύτερο το σημερινό. Πάω Προμηθέας Πάτρας. Στις 7. Είναι στον αέρα. Να πω πριν ακούσουμε τον Νίκο, 5 ευρώ είναι η παιδιά το εισιτήριο. 5 ευρώ.
Ναι, αν θέλει Σταύρο, πηγαίνει από τι 5 βλέπει και το κολοσσό Ρέθυμνο με το 5 ευρώ. Πάνε σε 4ωρο μπάσκετ. Ναι, δεν ισχύουν τα εστία διαρκεία. 2,5 ευρώ το παιχνίδι. Back to back. Νίκο. Χαίρετε. Τι γίνεται. Η αποσύρωση ω μπασκετικού έχει, να ξέρει, έχει σχολιαστεί. Έχει σχολιαστεί, Άρα. Αλλά τι να κάνω, ναι, ναι. Με τρέχουν, αλλά θα έρθω σήμερα. Εντάξει τότε. Okay. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια θέση εκεί πέρα, είναι κρίμα. Πρώτα απ' όλα είναι το χώρο του Παπαθεοδόρου, να μου πίσω το κρύο. Δεν πρέπει να κάνει και λίγο ζέστα με ενόψη σεζόν που έρχεται, που θα είναι πολύ απαιτητική. Έχω και αυτοματισμού με τον Σουρνατζίδη, οπότε με νευριάζει με ένα διαιτητή για να μην φάει τεχνική ποινή. Βγαίνω εγώ και βρίζω διαιτητή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχουν αυτοματισμοί στο παρατάκι. Ωραία. Ναι. Τι γίνεται, καλοί ήμασταν χθες. Ναι, καλό ήταν να πάω χθες. Είχε κάποια διαστήματα καλά. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπορεί να μοιάζει αρκετά στα πρώτα μάτς της σεζόν. Το πρώτο παιχνίδι είναι με τον Πανιόνιο, το δεύτερο που είναι για το κύπελο, το δεύτερο είναι με τον Ρέθυμνο. Ο Κολοσσός έχει καλό ρόστερ. Ναι, οκ, okay, έχει ένα ρόστερ. Έχει τον Άσκαρε, φίλε, που είναι φιλότιμος και πολύ καλός ξένος. Ωραία. Έχει έναν έμπειρο Έλληνα παίκτη, ο Μαυροειδής, ο οποίος ξεχωρίζει για αυτό το επίπεδο. Ναι, ο Μαυροειδής για τον Κολοσσό είναι πολυτέλεια. Ξέχωρα αν δεν είναι αθλητής, αλλά είναι πολυτέλεια. Κοίταξε, το δεν είναι αθλητής είναι σχετικό έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που τη θέση του την ξέρει πάρα πολύ καλά. Εγώ εννοώ ότι δεν θα πηδήξει στο Θεό, αλλά θα την κάνει τη δουλειά του, ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, πάω και σε καλή μέρα τον Χάτσερ, τον Κώστα, τον Μαργαρίτη. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά οι δύο πρώτοι Αμερικανοί που είναι και σε όλη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο Χάτσερ δεν θέλει καθόλου χρόνο προσαρμογής, νομίζω. Είναι σαν να ήταν και πέρσι. Ο Γκος έτσι κι αλλιώς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε φέτος, έχει και πιο ελεύθερο ρόλο, έχοντας δει περίπου 5-6 φιλικά. Νομίζω ότι ο Γκος πλέον έχει πιο ελεύθερο ρόλο από την πέρσι. Και ο Μαργαρίτης, ο οποίος μπορεί να έκανε μία προπόνηση πριν το χθεσινό παιχνίδι, να έλειπε 10 μέρες με την εθνική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, ειδικά έτσι εκεί μέσα και λίγο έξω από τη ρακέτα, κάνει τη διαφορά. Έχουμε σταθεί πολύ σε αυτούς τους δύο, και είναι λογικό γιατί είναι ηγέτης της ομάδας. Αλλά νομίζω, φίλε, ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να μας πεις το τι γίνεται με Pope, με Garrett, με Williams, με Jones. Δηλαδή αυτά τα παιδιά. Κοίτα, νομίζω ότι πιο μπροστά από όλους είναι ο Jones. Έχει καλά στοιχεία, δηλαδή σε αυτά τα δύο φιλικά που έπαιξε και με την Μπουγιού Ξεχυρ και με τον Κολοσσό χθες. Τα έβγαλε αυτά τα στοιχεία που έχει. Είναι ένα παιδί που είναι στο 2-3-2-4. Παίζει στο 3, είναι ένα μεγάλο κορμί για αυτή τη θέση, μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, έχει πολύ καλό σουτάκι από μέση και μακρινή απόσταση. Mm. Γενικά πολλές φορές θα πάει να δημιουργήσει, θα ψάξει το πάτημα για το σουτ. Νομίζω ότι αν είναι καλά στην υγεία του, γιατί το παιδί έχασε περίπου 10 μέρες προπονήσεων και κάνει ένα-δυο καλά μας στην αρχή, νομίζω θα έχουμε να δούμε αρκετά καλά πράγματα από τον Jones. Δηλαδή, ας πούμε, του λείπουν κάποιες φορές λίγο αυτοπεποίθηση σε κάποια τελειώματα κοντά στο καλάθι. Παρότι τα έχει μακριά χέρια, είναι ψηλός, κάποιες φορές δεν βγάζει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση εκεί κοντά. Ο Γκάρετ είναι ο τελευταίος που έχει έρθει, οπότε νομίζω θα χρειαστούμε χρόνο για να τον δούμε. Έχει τον Γκάρετ, όπως το ξέρουμε κιόλας. Οι άλλοι δύο είναι το ερωτηματικό. Η άλλη δεν είναι ερωτηματικό, ναι. Κοίταξε, ο Williams, να σου πω την αλήθεια, στα παιχνίδια που τον έχουμε δει, νομίζω φαίνεται ότι είναι ένα επίπεδο κάτω. Δηλαδή, επειδή όντως ο Πάκος πλέον έχει ποιότητα στην περιφέρειά του, και ακόμα δεν έχουμε δει και τον Αθηναίο στην ομάδα, ο Williams δείχνει ότι δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Mm. Ενώ ένας παίκτης που μπορεί, δηλαδή, έχει το κομμάτι του σκορ μες στο μυαλό του όλη την ώρα, οι επιλογές του δεν είναι οι πιο σωστές. Και επειδή πραγματικά όταν παίζουν οι άλλοι που έχουν σωστές επιλογές ξεχωρίζουν, γι' αυτό αναφέρω ότι φαίνεται να είναι λίγο πιο πίσω. Νομίζω το κατά ένα λόγο είναι για τον Pope. Αλλά ο Pope είναι σε μια θέση που και εκεί υπάρχουν επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, στο μάτς με την Μπουγιού Ξεχυρ ότι ο Χρυσικόπουλος έμενε παραπάνω στο παρκέ παρότι είχε θέμα στον νόμο, γιατί ο Pope δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Και χθες δεν έπαιξε πολύ. Νομίζω θέλει ακόμα χρόνο για να τον δούμε. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τον έχει το χρόνο για να μιλήσεις. Α, ναι. Δεν μπορώ να σου πω σήμερα που μιλάμε ότι σίγουρα θα κάνει πολύ υπομονή ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχω σίγουρο. Okay. Του δεν κάτσε, Νίκο, δεν ξύπνησες ένα πρωί και είπες δεν το έχω σίγουρο, κάποιος σου είπε κάτι. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορώ να σου πω σήμερα σίγουρα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, αν δεν βρει ρυθμό σχετικά, δεν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Ωραία, γι' αυτό σου λέω ότι
Θα τον δούμε και στα επόμενα φιλικά φυσικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής η εικόνα του πιο πολύ προβληματίζει παρά αφήνει υποσχέσεις. Το καλό είναι ότι έχει έρθει ο Γκάρετ και ο Πάοκ έχει λύσει στη ρακέτα του. Γιατί αν δεν είχε έρθει ο Γκάρετ, θα έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο να βάλει τον Πόουπ μέσα στην ομάδα. Τώρα μπορεί και να τον περιμένει. Okay, απλά ο Πάοκ, ο οποίος έχει και ένα ξένο παραπάνω. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην τον περιμένει. Ναι, να σου πω. Έχει ένα ξένο παραπάνω, ναι. Έχει ένα ξένο παραπάνω, ναι. Αλλάζει πως μας θα λες, μάλλον ο Γουίλιαμς είναι αυτός που είναι πιο κάτω από όλους. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Και έχουμε και πολλούς περιφερειακούς, δε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, είναι too much. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ σου λέω ότι και το κρατάει τον Williams, έτσι, και τον έχει 7ο ξένο. Πού να βρει χρόνο όταν άμα όλοι οι άλλοι είναι υγιείς. Δηλαδή με τον Αθηναίο, ενώ, με τον άμα δεν είναι με τον... Ο Αθηναίο δεν είναι κάνει προπόνηση τώρα, ωραία. Δεν παίζει. Όχι, δεν κάνει. Ναι. Δεν παίζει. Δηλαδή και χωρίς τον Αθηναίο, πόσο χρόνο να βρει σε κανονικές συνθήκες. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Νομίζω ότι για τον Williams το να πάει κάπου και να παίξει και να μάθει τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού, μόνο καλό θα του κάνει. Θα μπορούσαμε να το δώσουμε δανεικό κάπου. Ναι, παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Και από τη στιγμή που αποκτήθηκε, ήταν αυτό το ενδεχόμενο μέσα στο μυαλό. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου μια... Είχε πάρει το μάτι μου τόσο μέτρο, πρέπει για την Κύπρο και τον Αποέλ, αλλά από ό,τι ξέρω έχει κλείσει τις εξέψεις του ο Αποέλ για τον αναφερόμενο στο Williams. Επίσης χθες ήταν εκτός ο δεκάδες και ο Καράς. Τι? Χθες εκτός ο δεκάδες ήταν και ο Καράς. Ναι. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι, φίλε, λίγο με τον Καρά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει στοιχεία να πούμε, αλλά δεν βρίσκει χρόνο καθόλου. Νομίζω ότι ο Καράς, αν πάει να παίξει ένα χρόνο κάπου, να πάρει δηλαδή παιχνίδια και συνεχίσει αυτό το κομμάτι που στο κορμί του. Είναι μια βελτιωμένη. Πώς θα το πω τώρα. Δηλαδή, ο Σίμτσακ είναι ένας παίκτης, δε αγόρι μου, που δεν είχε ταλέντο καθόλου. Ωραία, και έβγαζε πολύ δουλειά μες στο παιχνίδι. Ο Καράς είναι σε αυτό το μοντέλο, έχοντας και ταλέντο σε κάποια χαρακτηριστικά. Ωραία, σε κάποια στοιχεία. Στο τελείωμα φάσεων π.χ. ο Σίμτσακ την περίοδο όταν ήταν στα χρόνια του Καρά, εντάξει, δεν πετύχει το Στεφάνι, εντάξει. Έτσι. Ο Καράς είναι ένα παιδί που τελειώνει φάσεις, γρήγορα πόδια, θέλει χρόνο, δεν μπορείς να τον αφήσεις έτσι. Ο Καράς, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, έχει έρθει στον ΠΑΟΚ, μιλάμε για ένα σέντερ 2-10 που ήταν 88 κιλά. Δηλαδή το κομμάτι της ενδυνάμωσης του κορμίου είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θέλει μια διαδικασία, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει... 88 κιλά 2-10, δεν γίνεται 88-2-10. Αυτό που ακούς. Ήδη από πέρσι μέχρι φέτος έχει βάλει 8. Πρέπει να βάλει άλλα 8, λέω εγώ, για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο το κορμί του. Αλλά έχει μια πρώτη ύλη αυτό που λες, που είναι η επαφή με το καλάθι, το οποίο σε ψηλούς είναι αλήθεια δεν το βρίσκεις εύκολα. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα ψηλό. Όχι, φίλε, έχει καλή ταχύτητα για ψηλός. Δεν είναι... Έτσι. Και καλές άμυνες βγάζει, δεν είναι... Το κομμάτι της αντίληψης του παιχνιδιού επίσης είναι για την ηλικία του και στο γεγονός ότι δεν έχει παίξει πολύ και δεν έχει πολλές παραστάσεις. Επίσης η αντίληψη του είναι σε... Γι' αυτό εγώ τον παρομοιάζω με τον Σίμτσακ, τον οποίο τον έχω στην κορυφή των παικτών που διαβάζουν ένα παιχνίδι. Ωραία. Ναι. Διαβάζουν μια φάση. Έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει. Ωραία. Ο Καράς δεν γίνεται να τον αφήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι μια επένδυσή του. Δεν γίνεται να τον αφήσει. Πρέπει να αποφασίσει άμεσα τι θα κάνει με αυτόν. Κοίταξε. Με την ρακέτα που υπάρχει τώρα, δηλαδή Μαργαρίτη, Γκάρετ, Μορέιρα, Χρυσικόπουλο και τον ΠΟΟΚ, μιλάμε για 5 παίκτες. Ωραία. Και ο Καράς πάει έκτος. Η λογική λέει λοιπόν ότι και φέτος δύσκολα θα βρει χρόνο. Δύσκολα θα βρει ρόλο στην ομάδα. Οπότε το να πάει κάπου δανεικός και να έχει 17, 18, 20 λεπτά συμμετοχής και μαζί με αυτό να συνεχίσει να βελτιώνει το κομμάτι του κορμιού του, που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι χρόνο θα μπορούμε να μιλάμε για έναν παίχτη που θα μπορούσε να τον υπολογίζεις. Να τον υπολογίζεις περισσότερο, να έχεις ενεργό στο ρόστερ. Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Και το γεγονός ότι θέλει να ακούσει αποστολής, κάτι λέει. Αυτό που λέει σίγουρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ λίγο πρέπει να το δουλέψει καλύτερα, πιο αποφασιστικά του Καρά το θέμα. Έτσι πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός της βελτίωσης του κορμιού του και μετά το κομμάτι μπάσκετ, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να του δώσει χρόνο. Γιατί νομίζω για αυτά τα παιδιά το πιο σημαντικό είναι από ένα σημείο και μετά να έχουν χρόνο για να δεις εκεί τι γίνεται. Όπως ο Καραμανόλος που πήγε στην Καστοριά και φέτος θα έχει μια χρονιά με ρόλο και με ευθύνες και με όλα αυτά. Βεβαίως. Τι άλλο περιμένουμε?
Σήμερα σε 7 είναι το ΠΑΟΚ Προμηθέας. Χθες είχα μια εικόνα από τον Προμηθέα. Οκ, okay, είναι λίγο διαφορετική ομάδα σε σχέση με πέρσι, η πατρινή. Περισσότερο ελληνικό στοιχείο σε σχέση με την περσινή ομάδα και πιο ποιοτικό ελληνικό στοιχείο με τον Κασελάκη, τον Τσαϊρέλη, τον Κατσίβελη. Έχουν και αυτοί κάποιες απουσίες, δηλαδή ας πούμε ο Λίποβι δεν είναι εδώ. Όπως και ένας άλλος ψηλός που έχουν πάρει, ένας Αμερικανός με βοηθητικό ρόλο. Χθες κέρδισαν το Ρέθυμνο ουσιαστικά κάνοντας ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. Τρίτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε από κάποιες ενέργειες του Γκίκα, ο οποίος έχει παραμείνει και όντως έχει κάποιες στιγμές που πραγματικά παίρνει την ομάδα από το χέρι του και την κουβαλάει. Χθες δηλαδή το μάτς ήταν μαζί με το Ρέθυμνο. Σε κάποιο φάση το δεκάλεπτο ο Γκίκας γκάζωσε για 2-3 λεπτά, έφυγε προμηθέα 15 πόντους και μετά απλά κράτησε τη διαφορά. Είναι και αυτό το σημερινό ένα παιχνίδι και νομίζω με αυτά τα μάτς με τον Ήφαιστο, με τον Κολοσσό, τώρα με τον Προμηθέα, τα δύο τελευταία με Περιστέρη και Κίνη, είναι πολύ καλές έτσι, πρόβες ενός πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα του χρόνου το έχουμε ξαναπεί, θα είναι πιο ανταγωνιστικό και τέτοια παιχνίδια μόνο καλό έχουν να κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Να τσεκάρει λίγο δυνάμεις κόντρα σε ομάδες που καινούργιες είναι και θα δούμε πώς θα πάνε μέσα στη σεζόν. Τέτοιο μάτς είναι και αυτό με τον Προμηθέα, ο οποίος Προμηθέα θα έχει Ευρώπη του χρόνου, έτσι. Ναι, γεγονός. Ωραία. Είναι κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο. Νίκο, σε ευχαριστούμε γιατί πρέπει να πάμε σε κάποια φάση και να μιλήσουμε. Όχι να μιλήσουμε, να συνδεθούμε λίγο με τον Κλάνη Βικελίδη που μιλάει, νομίζω, τον θεματοφύλακα του Άρη για στα όρθια. Μεταγραφάρα η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η Κολομβιανή επιθετικός Αριέτα Μπετανκούρ. Παιχτάρα στα Κολομβιανή. Άστο. Ο Μπετανκούρ είναι παίκτης κανονικά. Πώς είναι αδερφή του. Δεν ξέρω τι είναι, θα το ψάξουμε. Αλλά, του μοιάζει κιόλας. Ναι. Έδινες. Το πίσω στέλνει να σκέφτεσαι έτσι. Λατινοαμερικάνα, μέλος της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας. Γιατί... Να πάρουμε τον Αντόλφο Βαλέντσια να μας πει αύριο. Γιατί Μπετανκούρ. Γίνεται. Ωραία, γρήγορα τα εισιτήρια. Πες τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 77. Το 4. Ο φίλος, ο συνονόματος γιος μας. Όπου Σταύρος και Μάλαμα. Όπου Σταύρος και Μάλαμα πριν του Τριψόνη που τον κυνηγάμε, ναι. Το 19. 19. Καπετανόγλου Γιάννης, ναι. Και το 52. Γιώργος Πούλος, ελπίζοντας να μην πάρουμε τον Πούλο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που κληρώνουμε. Λοιπόν, πες μου λίγο, θα το κάνουμε από το κινητό λίγο. Ναι. Πάμε στις κοινοποιήσεις για το διαγωνισμό. 75 βλέπω κοινοποιήσεις. Το κάνω αλλά με νεγάκι που κατεβάζει το κινητό και πατάς stop. Πες μου λίγο stop. Περίμενε, λοιπόν, περίμενε. Stop. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Το πρώτο για την μπάλα. Θάνος Τζούνης Καρατζούνης. Τι είναι αυτό, ρε. Θάνος Τζούνης Καρατζούνης, βίλε. Φοβερό. Ναι. Πάμε λίγο και στο άλλο. Stop. Και ο Σαμλίδης Γιώργος. Λοιπόν, Θάνος Τζούνης Καρατζούνης, Σαμλίδης Γιώργος για τις δύο μπάλες Molten του Europa League. Τι λέμε, καλοτάξιδες. 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 Και τα εστήρια Ανδρέου Παναγιώτης, Σταύρος γιος μας, Πούλος Γιώργος, ενημερωθείτε από τη γραμματεία. Ωραία. Κλείνουμε εδώ και θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Βικελίδης και βέβαια με τον Βασιλιά μας που ήταν σε εκπληκτική κατάσταση κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Και το απόγευμα θα ακούσουμε και τον Σάρι από το Χάγιατ. Και θα έχουμε όλα τα νέα για την αποστολή της Chelsea και την προπόνηση των Λονδρέζων. Αυτά, καλό μεσημέρι.